Κύριε Μπατιέλο, καλημέρα σας. Να, απλά μόνο να ενημερώσουμε αρχικά ότι δεν βγήκα για να κάνω παρέμβαση συγκεκριμένα στις απόψεις του κυρίου Βελόπουλου, όχι. Και επικίνδυνες είναι, ειδικά αυτό το 10 νεοναζί δεν τρέχει και τίποτα, ειδικά όταν είδαμε τι είχαν και στα σπίτια τους και πάνω τους, τι κρατάγανε, τι όπλα κλπ. Αλλά πιο πολύ να πάμε στην ουσία των γεγονότων αυτών των τριών ημερών, που επειδή άκουσα και τη συζήτηση που είχατε πριν, πολύ ενδιαφέρουσα. Δεν είναι απλά, δεν μιλάμε για απλά μια ολιγορία του Υπουργείου Παιδείας. Γιατί εκεί είναι και το μεγάλο πολιτικό θέμα. Μιλάμε για μια απαράδεκτη ανακοίνωση, που εκεί στηρίχθηκε και η δήλωση του Γενικού Γραμματέα που σωστά σχολιάσατε. Μια απαράδεκτη ανακοίνωση που αντί να καταδικάσει φασιστικές εγκληματικές επιθέσεις που γίνονται με ορμητήριο ένα σχολείο, το ΕΠΑΛ Σταυρούπολης, βγήκε με απαράδεκτους συμψηφισμούς και γενικόλογες διατυπώσεις που στην ουσία τι λένε, ότι ταυτίζουν ουσιαστικά αυτούς που μάχονται απέναντι στους φασίστες, μάχονται απέναντι σε όσους παίρνουν το φασιστικό δηλητήριο μέσα στα σχολεία, με αυτούς που κάνουν τέτοιες εγκληματικές ενέργειες. Και επειδή είναι πολύ μεγάλη η συζήτηση, είναι πολύ ύποπτη η σιωπή, ιδιαίτερα της διεύθυνσης του πρώτου ΕΠΑΛ, Σταυρούπολης, της δευτεροβάθμιας κλπ. Σε όλα αυτά που γίνονται και με τα πολύ χαρακτηριστικά βίντεο για το πώς μεταχειριστήκαν όλους αυτούς τους εξωσχολικούς και άλλους που βρισκόντουσαν σε αυτή την επίθεση. Εμείς θέλουμε να πούμε ότι αυτά τα περιμεμονωμένων ομάδων που δεν έχουν κανένα σχέδιο και θεωρούν αυτόνομα θυμίζουν πάρα πολύ την υπερασπιστική γραμμή της Χρυσής Αυγής που σε λίγο συμπληρώνει με ένα χρόνο από την καταδικαστική της απόφαση 7 του Οκτώβρη. Θυμίζουν πάρα πολύ πώς έβγαινε στο δικαστήριο με τον γνωστό τρόπο να κρύψει τα εγκλήματά της. Και αν μου επιτρέπετε, για να δώσουμε και ολοκληρωμένα την εικόνα, και γιατί χτες ημέρα, πέρα από τα αίματα μέσα στο σχολείο από χέρι φασίστα, από τους ναζιστικούς χαιρετισμούς, είχαν και ένα κορίτσι μικρό, τάξης εκεί των λυκείων του ΕΠΑΛ, του επαγγελματικού λυκείου, να σηκώνει ανάστημα, να μην φοβάται, να λέει τα πράγματα με το όνομά του, να στοχοποιείται για αυτό το λόγο με θρασίδηλη επίθεση. Έτσι. Και ταυτόχρονα δεκάδες μαθητές να την υπερασπίζονται. Και το απόγευμα ήταν η εικόνα μιας πολύ μεγάλης μαζικής συγκέντρωσης χιλιάδων, δεν ξέρω αν έχει δει τέτοια ξανά η Σταυρούπολη, απέναντι στο φασισμό, απάντηση που έδειξε ότι αυτή η τρομοκρατία δεν πρόκειται να περάσει και ο κόσμος εκεί και η νεολαία της Σταυρούπολης έχει πείρα. Και αν θέλετε να σας ενημερώσω, όσο ξέρουμε, το Σταυρούπολης είναι ένα σχολείο στο οποίο επιστρέφοντας στις ιστορικές διαδικασίες συζητήσεις θα αποδείξει ότι θα απομονώσει ξανά αυτές τις ομάδες που έχει να κάνει. Σας θυμίζω ότι πέρυσι το ΕΠΑΛ, αν το ξέρετε, το σας ενημερώνω, το ΕΠΑΛ Σταυρούπολης ήταν πρωτοπόρο σχολείο μέσα από μαζικές διαδικασίες. Είχαμε κάνει και ρεπορτάζ. Όλοι μαθητές όλη την Ελλάδα για να ανοίξουν με ασφάλεια τα σχολεία. Αυτό και τότε είχε βγει απέναντι τους φασίστες. Κύριε Μπατιέλο, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.